Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Και άλλες διαστάσεις, αφού δεν είναι μόνο για τον Σύλλογο Εστίασης και Αναψυχής που το ξεκινάει, αλλά ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή τους και άλλοι φορείς. Χθες οι αγρότες, όπως χθες επίσης με ανακοίνωσή τους, και ο Εμπορικός Σύλλογος της Καστοριάς δηλώνει τα εξής, να διαβάσω ακριβώς την ανακοίνωση που βγάζουν. Το μεγάλο πρόβλημα της αύξησης τιμής του ρεύματος, οι απανωτές αυξήσεις τιμές των καυσίμων, οι συνεχείς αυξήσεις τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ευρείας κατανάλωσης, μας απασχολούν όλους, με τις εμπορικές επιχειρήσεις και όχι μόνο αυτές, τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά στο νομό μας να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Συμμετέχουμε και συμπεραστεκόμαστε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, 6 το απόγευμα, στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Πάμε στο Σύλλογο Εστίασης, λοιπόν. Πάμε στον κύριο Ντούκα που είναι μαζί μας σήμερα. Κύριε Ντούκα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους σας. Χθες τα λέγαμε και με τον πρόεδρο. Και για τα καταστήματα, τα πράγματα, και για όλους φυσικά, έχουν φτάσει σε ένα πολύ ωριακό σημείο. Βλέποντας σήμερα μάλιστα ότι υπάρχει πρόθεση κυβέρνησης να επιδοτεί με τον τρόπο που επιδοτεί και με τα ποσά που επιδοτεί το ρεύμα για όλο το χρόνο, καταλαβαίνουμε και τρομάζουμε πόσο θα κρατήσει όλη αυτή η ιστορία. Για να λέει η κυβέρνηση για έναν ολόκληρο χρόνο, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί τους επόμενους μήνες. Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και η επιδότηση που δίνουν αυτή τη στιγμή είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή επιδοτούν με 0-10 λεπτά τις πρώτες 100 κιλοβατόρες στα νοικοκυριά. Και το ίδιο στα μαγαζιά τις πρώτες 300 κιλοβατόρες. Δηλαδή αν δεν πληρώνεις πλέον 2,5 χιλιάρικα θα πληρώνεις, γιατί για τέτοιους λογαριασμούς μιλάμε πλέον στα μαγαζιά, άνω των 2.000 ευρώ, τουλάχιστον το 90% των καταστημάτων, δεν θα πληρώνεις 2,5 χιλιάρικα, θα πληρώνεις 2.450. Δηλαδή η επιδότηση είναι απειροελάχιστη, είναι μηδαμινή. Δεν πάει άλλο, δεν γίνεται άλλο. Πρέπει να βρουν μια λύση για αυτό το κομμάτι. Γιατί αφού καταφέραμε και κρατηθήκαμε 2 χρόνια στην πανδημία, θα κλείσουμε μετά από το ρεύμα. Από τίποτα άλλο. Και όχι μόνο από την πανδημία. 10 χρόνια κρίσης. Πώς έχουν έρθει τα πράγματα. 10 χρόνια κρίσης, δεν θέλω να τα ξεχνάμε. Ακριβώς. Και 3 μνημόνια. Ακριβώς. Καπάκι 2 χρόνια κορονοϊός. Και έρχεται τώρα τρίτο τετραπλό χτύπημα. Τετραπλό χτύπημα. Γιατί είναι ρεύμα, είναι πετρέλαιο θέρμανσης, είναι βενζίνη και σούπερ μάρκετ. Να αποτελειώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο. Να πούμε και πενταπλό. Για τοπικά μιλάω τώρα καθαρά. Και με τη μεγάλη κρίση της Γούνας που διανύει. Γιατί ο κινητήριος μοχλός της... Είναι ο γουνεργάτης ο οποίος δεν βρίσκει γουναράδικο ανοιχτό να πάει να δουλέψει. Ακριβώς. Δηλαδή αν σε κάποιες πόλεις, σε κάποιους νομούς είναι... τα πράγματα άσχημα, σκεφτείτε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Καστοριά, η οποία μέρα με τη μέρα οικονομικά και πληθυσμιακά συρρυκνώνεται. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής, Πέτρο. Μας ανέφερε νωρίτερα ενδεικτικά νούμερα λογαριασμών που παίρνουν τα καταστήματα. Χθες μας έλεγε και ο πρόεδρος ότι το επόμενο διάστημα λογικά δεν μπορούν να αντέξουν. Κάποιοι δεν θα αντέξουν. Θα κλείσουν. Και αν κλείσει ένα κατάστημα εστίασης ανεψυχής, είναι λίγο δύσκολο και να ξανανοίξει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αυτή τη στιγμή προσπαθείτε με διακανονισμούς. Τι ακριβώς γίνεται και πώς πληρώνονται αυτοί οι λογαριασμοί, γιατί από την άλλη οι πολίτες είναι εκεί στην ουρά αυτή τη στιγμή να κάνουν έναν διακανονισμό. Να πληρώσουν το δικό τους 500, 600, 800, 1000, 1500. Στην ουρά είναι τώρα. Ακριβώς. Εγώ δεν κρύβω να σας πω στη δική μου την επιχείρηση σε 4 μήνες κοντά στα 9.500 ευρώ. 4 μήνες. Προσωπικό παράδειγμα, Προσωπικό παράδειγμα. 4 μήνες, 9.500 ευρώ. Παράδειγμα. Ναι, δηλαδή από τα 700 και 800 ευρώ που πληρώναμε λογαριασμούς ρεύματος έχουν κυμανθεί πλέον σε ένα μέσο όρο 2.500 ευρώ τον μήνα. Η οποία το 80% από όλα αυτά είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής που έχουν πλέον οι εταιρείες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βρει λύση αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αλλά πρέπει να βρει μια λύση άμεσα. Θα κλείσουμε όλοι, δυστυχώς. Σήμερα... Δεν μας αρέσει να είμαστε απεσιόδοξοι, δεν μας αρέσει να κλεγόμαστε, απλά είμαστε ρεαλιστές.
Είπε για μιζέρια, μίλησε ο κύριος Γεωργιάς. Θες, δεν θέλω να είστε μίζεροι, είπε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Ο άλλος υπουργός είπε να μην ανάβουμε το θερμοσύφωνα. Ναι, ο άλλος είπε στην εκπομπή, εκεί έβλεπα μια εκπομπή το απόγευμα. Όταν έχετε, λέει, κάντε μπάνιο και έχει υδρατούς μέσα, ανοίξτε την πόρτα του μπάνιου να έρθει η ζέστη μέσα. Ή όταν ψήνετε. Ή όταν ψήνετε, λέει, το φαγητό στο φούρνο, ανοίξτε μετά την πόρτα, λέει, να μην πάει χαμένη και αυτή η ζέστη να βγει στην κουζίνα μέσα. Με αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν ξέρω πόσα χρόνια μπορεί να γυρίσουμε πίσω, αλλά και βέβαια το ερώτημα είναι πόσο πάει όλο αυτό, δηλαδή είναι φιάλτης. Αν κρατήσει ένα χρόνο και όλη τη φετινή χρονιά, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Τουλάχιστον διαστόματος υπουργού, ναι. Που είναι προφές, τουλάχιστον μέχρι... Και τον Απρίλιο, ίσως τον Απρίλιο, ίσως να δούμε κάποιες πολύ μικρές μειώσεις. Ναι, όχι όμως κάτι συνταρακτικό. Δηλαδή αυτή η ιστορία των λαϊσμών θα συνεχιστεί. Όχι. Για να φτάνουν να επιδοτούν, λέει, όλο το χρόνο, θα πάει όλο το χρόνο, Πέτρο. Δηλαδή δεν γλιτώνει το 22 από αυτή την ιστορία. Δυστυχώς έτσι φαίνεται. Θα είναι πιο εφιαλτικό και από την εποχή που ήταν κλειστά μαγαζιά, καταστήματα, εμείς τα σπίτια μας. Το 22, αν επαληθευτούν αυτά, θα είναι πιο δυνατό, πιο σκληρό, πιο απάνθρωπο. Πιο εύκολα βγαίνανε τα μαγαζιά όταν ήμασταν στην καραντίνα και δουλεύανε με takeaway από ό,τι τώρα που είναι τα πάντα ανοιχτά. Όπω, Χριστέ μου. Τώρα, το απόγευμα βλέπουμε εδώ ότι δηλώνουν ο ένας μετά τον άλλον συμμετοχή και οι πολίτες θα έρθουν σήμερα αναμφίβολα. Τι είναι αυτό που ετοιμάζεται για το απόγευμα, γιατί μας έλεγε και ο κ. Γεωργιάδης χθες ότι συμβολικά εκείνη την ώρα από τις 6 μέχρι τις 7 θα κλείσουν τα Μαυρίσια και η Καστοριά, θα κλείσουν και τα φώτα των καταστημάτων σας. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εμείς 6 ώρα σήμερα καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, μα όλο τον κόσμο, τους πάντες. Ας έχουν και ένα λογαριασμό ρεύματος στο χέρι τους. Συμβολικά για μία ώρα θα καθίσουμε στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας από τις 6 μέχρι τις 7 η ώρα. Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί. Θα υπάρξουν κάποιες ομιλίες εκεί, θα υπάρξουν κάποιες τοποθετήσεις, θα υποθούν πράγματα εκεί, ή θα είναι μόνο μια διαμαρτυρία βουβή που με τον κόσμο να κάθεται απλά στο πάρκο? Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Θα το δούμε κατά τη διάρκεια. Το θέμα είναι ότι 6 με 7 η ώρα εμείς καλούμε όλο τον κόσμο, μα όλο τον κόσμο να είναι εκεί πέρα με ένα λογαριασμό ρεύματος στο χέρι. Μάλιστα. Με ένα λογαριασμό. Αυτό δηλαδή το μόνο που όσοι αποφασίσετε να πάτε σε αυτή τη διαμαρτυρία σήμερα. Θα έχετε έναν λογαριασμό ρεύματος στο χέρι. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια μοναδική φωτογραφία. Όλοι να δείχνουν, σε αυτή, και να είναι και πολλοίς κόσμος, όλοι να δείχνουν με το χέρι τους αυτόν τον λογαριασμό. Θα είναι, νομίζω, ακριβώς, ένα δυνατό μήνυμα, μια δυνατή φωτογραφία σήμερα. Ακριβώς. Λοιπόν, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και θα τα πούμε και το απόγευμα από κοντά. Καλημέρα, θα τα πούμε και από κοντά. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.